μαζευτήκαμε σήμερα εδώ μέλη της Επιτροπής Αγώνα Αεροδρομίου και εργαζομένων στον τουρισμό για να διαδηλώσουμε ενάντια στο μάζμα που κάνει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός μαζί με τους μεγαλοξενοδόχους για το πώς θα μοιράσουν τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ την ίδια στιγμή που η λαϊκή οικογένεια και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στενάζουν και ζουν στην εξαθλίωση. Την ίδια στιγμή που τα παιδιά των εργαζομένων λιποθυμάνε από την πείνα. Απαιτούμε τώρα, εδώ και τώρα, λύσει τα προβλήματά μας, να δώσει η κυβέρνηση λύση άμεσα, και γιατί όλα αυτά τα χρόνια στην κρίση πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί εδώ πέρα εργαζόμενοι από τις εταιρείες στο αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή, σε λίγο, μαζεύονται εδώ πέρα οι μεγαλοξενοδόχοι και άλλοι μεγαλοεπιχειρηματίες στον τουρισμό μαζί με την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, για να μοιράσουν 32 δισεκατομμύρια στο κεφάλαιο, την ώρα που εμείς και οι οικογένειές μας έχουμε και μέσα στα σπίτια μας παιδιά τα οποία λιποθυμάνε από την πείνα, ανθρώπους που προστάνε νίκια για πάρα πολλούς μήνες και δεν ξέρουμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Εμείς αυτή τη στιγμή δηλώνουμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί και να πληρώσει το κράτος χειροκροτησία συνολικά, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους μισθούς μας, από τα δικαιώματά μας. Και καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, στον τουρισμό, στο αεροδρόμιο, να οργανώσουμε τον αγώνα μας σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουμε πληρώσει πολλά πραγματικά, έχουν θησαυρίσει πάνω στις δικές μας πλάτες, δεν θα πληρώσουμε ξανά.